Έχουμε και θάνατο. Ναι. Έχουμε θάνατο ενός γιατρού μια μέρα μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου που έκανε με τη Pfizer. Έτσι ακριβώς εμβολιάστηκε με Pfizer. Δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα, λένε οι δικοί του άνθρωποι. Μια περίεργη πάλι ιστορία η οποία δημιουργεί αναταραχή στους εμβολιασμένους. Για πολύ πέρας. Περίεργη πραγματικά, γιατί συνήθως αν κάποιος έχει κάποιο θέμα το εμβόλιο φαίνεται στην πρώτη δόση και όχι στη δεύτερη. Αλλά όπως φαίνεται ο συγκεκριμένος γιατρός, πολύ γνωστός γυναικολόγος στην Κατερίνη, ναι. έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer ναι. και αμέσως, μέσα σε πολύ λίγη ώρα, άρχισε να αισθάνεται μια έντονη αδιαθεσία. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο στην Κατερίνη, γιατί ήταν γυναικολόγος στην Κατερίνη. Προσπάθησαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ναι. και κατέληξε. Να σημειώσουμε μάλιστα τον περασμένο Δεκέμβριο, ναι. ο συγκεκριμένος γιατρός είχε περάσει και κορονοϊό αρκετά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να το ξεπεράσει και κάτι, να βγαίνει και τη αφού είχε περάσει κορονοϊό. Το πέρασε, ναι, Δεκέμβριο. Αφού υποτίθεται να έχει πάθει κορονοϊό, κάνει μόνο μία δόση εμβολίου. Εδώ κανονικά λένε ότι... ναι. Τον περασμένο Δεκέμβριο πάντως είχε νοσήσει από κορονοϊό. Ίσως έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί έχουμε μάθει από τους ειδικούς που λένε ότι να έχει περάσει κορονοϊό χρειάζεται αρκεί μία δόση. Ίσως επειδή είχε περάσει το τρίμηνο έπρεπε να κάνει τις δύο δόσεις. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το θέμα το φέρνει ότι ο άνθρωπος είναι δόση, νεκρός. Ναι. Η οικογένειά του τον κλαίει. Και δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας. Τι λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πιερίας, ο κύριος Ανακίδης. Τι λέει, για να τον ακούσουμε. Το Σάββατο είχε κάνει την δεύτερη δόση του εμβολίου συνάδελφος. Την Κυριακή το απόγευμα ένιωσε μια δυσφορία και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Στα επίγοντας των επειγόντων, άσχημος, έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους συναδέλφους, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Το αν συνδέεται ή όχι, ούτως ή άλλως έχει σταλεί στην Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχουμε ιατροδικαστική υπηρεσία για να τα δούμε τα αίτια του θανάτου. Ήδη στο σπίτι είχε γίνει ανακοπή, προσπάθησαν κάποιοι συνάδελφοι που υπήρχαν στην πολυκατοικία που έμενε να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Ήρθε το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άσυμος στο νοσοκομείο, έγιναν εκεί υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν. Μάλιστα, ο άνθρωπος πέθανε. Και δυστυχώς έχουμε αρκετές περιπτώσεις που εδώ διερευνούνται και γίνονται εξετάσεις αν ευθύνεται ή όχι ο εμβολιασμός. Λέει, είχε μια δυσφορία ο άνθρωπος μετά τον εμβολιασμό του. Αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Αμέσως. Και γι' αυτό το λόγο το συμβαίνει κιόλας. Δεν είναι ότι έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου, πέρασε δύο εβδομάδες και αισθάνθηκε μια διαθεσία και τον έπιασε η καρδιά του. Αμέσως μετά το εμβόλιο. Αμέσως μετά. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να γίνεται έρευνα. Και να γίνει έρευνα. Περιπτώσεις, συγγνώμη Φίλιππε, ναι. Δεν το συνδυάζουν οι επιστήμονες με τον εμβολιασμό. Δηλαδή, με εξαίρεση την AstraZeneca που έχουν βγει πλέον ανοιχτά και έχουν παραδεχθεί ότι υπάρχουν θρομβώσεις και αυτά, για τα υπόλοιπα δεν συνδυάζουν τους θανάτους με τον εμβολιασμό. Μέχρι τώρα, έτσι. Υπάρχει μυοκαρδίτιδα, το έχουν ομολογήσει αυτό. Για τη Pfizer. Στους νέους λένε όμως ότι είναι εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Μα εδώ δεν μιλάμε για νέο. Δεν ήταν, ήταν πιο μεγάλος άνθρωπος. Μεγαλύτερη ηλικία. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. 61 ετών ήταν ο... Υπάρχουν ερωτηματικά. Αυτά ακούει ο κόσμος και φοβάται. Αυτά ακούει ο κόσμος και λέει, λες να μου συμβεί κάτι. Υπάρχουν ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να βγαίνουν ειδικοί και να απαντούν ευθέως και γρήγορα. Και άμεσα. Και άμεσα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα και υπάρχουν καθημερινά διάφορα κρούσματα και αναφορές ανθρώπων ότι έχουν νιώσει περίεργα, ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στην υγεία τους, που εκεί θα πρέπει οι επιστήμονες να διερευνήσουν και να πούν αν ευθύνονται ή όχι την εμβόλια. Ή τυχαίο γεγονός. Ή τυχαίο γεγονός ο θάνατος του γιατρού εδώ. Είναι τυχαίο γεγονός το ότι έπαθε η γυναίκα αλλεργικό σοκ και δεν μπορούσε να τη συνεφέρει τις προάλλες κανένας μέσα στο νοσοκομείο. Μήπως θα έπρεπε
για μια μερίδα του πληθυσμού ή και όλη η μερίδα του πληθυσμού που κάνει το εμβόλιο να κάνει συγκεκριμένες εξετάσεις. Κάνε στο σπίτι την εξέτασή σου εκεί και πήγε και εμβολιάσου. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, αυτό που θέτεις τώρα αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προδιάθεση, ας πούμε, για θρομβώσεις και δεν το γνωρίζουν, αλλά οι θεράποντες γιατροί τους, οι οικογενειακοί γιατροί τους, τέλος πάντων, δεν συστήνουν να κάνουν εξετάσεις. Και δεν μιλάω μόνο για τις θρομβώσεις, μιλάω και για άλλες πιθανώς ασθένειες, τις οποίες δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να έχουν. Ή, ας πούμε, όταν παθαίνεις, όταν η άτυχη γυναίκα έφυγε ξαφνικά από ένα αλλεργικό σοκ, η αλλεργία είναι πολύ περίεργο θέμα και μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν εξετάσεις για την προδιάθεση σε αλλεργία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το να κάνουν, να γίνονται συγκεκριμένες εξετάσεις πριν από τον εμβολιασμό, κυρίως... Τώρα είναι αργά, θα μου πεις. 7 εκατομμύρια κόσμος έχει ήδη εμβολιαστεί. Θα έπρεπε, λοιπόν, και για τον κόσμο που φοβάται για να εμβολιαστεί, να του λέγανε, έλα εδώ, κάνε μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Για να είσαι σίγουρος. Να είσαι σίγουρη. Μα εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε την ανθρώπινη ζωή. Γιατί ναι, θα σωθείς από τον κορονοϊό, αλλά μπορεί να πεθάνεις από κάτι άλλο. Σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε. Και θέλουμε και ευχόμαστε να διαψευδούν οι καταγγελίες των οικογενειών που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους. Και όχι να διαψευδούν για εκείνους, αλλά για τους υπόλοιπους που έχουμε κάνει το εμβόλιο. Για να μην πάθουμε κάτι. Κανείς δεν θέλει το εμβόλιο να είναι ένα τέρας που θα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Κανείς μας δεν το θέλει αυτό. Και οι μοναδικοί που μπορούν να επιβεβαιώσουν και να αναιρέσουν αυτά το που ακούγονται δεξιά και αριστερά είναι μόνο οι ειδικοί επιστήμονες. Γιατί εμείς επιστήμονες δεν είμαστε. Δεν είμαστε ειδικοί. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ. Να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του γιατρού και θα επανέλθουμε στο θέμα των εμβολίων τις επόμενες ημέρες. Κάνουμε τις έρευνές μας. Κάνουμε την έρευνά μας. Και από ό,τι φαίνεται, αν είσαι ένας μόνος, ένας και δυο, δεν μπορείς να βρεις απαντήσεις. Πρέπει να μαζευτούν πολύ περισσότεροι. Και αυτό θα γίνει τις επόμενες ώρες και θα το πούμε μέσα εδώ την εκπομπή μας.